Σήμερα κυρίε και κύριοι, ανακοινώνεται το κυβερνητικό σχέδιο στήριξη του κλάδου των αερομεταφορών. Αχηλέα Τόπα είναι κοντά μα για να μα εξηγήσει εισαχηλέα του βασικού άξονε αυτού του πακέτου στήριξη. Λοιπόν, θα είναι ένα πρόγραμμα τη τάξη των περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε. Η σημαντικότερη από τι παρεμβάσει που προβλέπεται για τη στήριξη αεροπορικών εταιριών, εταιριών αεροδρομίου αλλά και εταιριών για την επίγεια εξυπηρέτηση, που δραστηριοποιούνται, εντάσσονται και εκείνε τι αερομεταφορέ. Θα είναι η αναστολή τη προκαταβολή του φόρου εισοδήματο. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρόκειται να δώσει ανάσα στι επιχειρήσει αυτέ. Επίση, ό,τι αφορά τι αεροπορικέ, προβλέπεται αποζημίωση τη τάξη των 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση για το διάστημα Απριλίου-Μαΐου, Εύα, που παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Ένα άλλο από τα μέτρα θα είναι μέτρα φορολογικής φύσεως για, για τους εργαζόμενους. εργαζόμενους ναι. Κυρίως για τη στήριξη ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, όπως είναι οι χειριστές, οι οποίοι έχουν και αρκετά υψηλές αποδοχές. Και θα γίνει και αποδεκτό και το αίτημα που είχαν οι εταιρείε mm -hmm. του κλάδου των αερομεταφορών Μάλιστα. για την επιδότηση εισφορών των εργαζομένων, των μισθωτών δηλαδή για τι επιχειρήσει που θα ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης απασχόληση. Περίπου σε περίπου 11.000 εργαζόμενου θα αφορά πρωτοβουλία αυτή από ό,τι πληροφορούμε. Όχι, <Κι> λέω <Κι> να σε ευχαριστήσουμε πολύ.